Την Κυριακή το πρωί τα ξημερώματα, κατά τους ελέγχους τους οποίους κάνουν το τμήμα ασφαλείας της υπηρεσίας μας, μαζί με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου που έχουμε, κατά τον κατάπλου λοιπόν του European Express, πραγματοποιήσαμε κάποιους ελέγχους και την ώρα που κάναμε κάποιους ελέγχους δειγματοληπτικούς, κάποιος Ιρακινός όπως αποδείχθηκε υπήκοος, παράτησε μια τσάντα και άρχισε να τρέχει. Τον καταδιώξαμε, δεν μπορέσαμε να τον προλάβουμε, γιατί όπως σας είπαμε το που μας είδε εξαφανίστηκε, αλλά άφησε την τσάντα. Στην τσάντα λοιπόν βρήκαμε ότι περιέχονται 3 κιλά και 200 γραμμάρια χασίς. Αμέσως ξεκινήσαμε τις προσπάθειες, επίπονες προσπάθειες, προσπάθειες οι οποίες μεθοδικές από το σύνολο του προσωπικού της υπηρεσίας. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η αστυνομική διεύθυνση Χίου, ο κ. Αφεντούλης, η υποδιεύθυνση ασφαλείας της Χίου με τον κ. Δαμήρη και το τμήμα δίωξης ναρκωτικών με τον κ. Κιοβόλου και τον κ. Σάτρα στάθηκαν αργώς στην προσπάθειά μας. Επιχειρήσαμε από κοινού, υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία και αυτή η συνεργασία είχε σαν αποτέλεσμα τις βραδινές ώρες χθες να συλλάβουμε αυτόν τον Ιρακινό. Η σύλληψη έγινε από όργανα της υπηρεσίας μας και μετά κατά την προανάκριση που επακολούθησε και χρησιμοποιώντας κάποια στοιχεία τα οποία μας έδωσαν, σήμερα το πρωί συνοδεία εισαγγελικού λειτουργού κάναμε έφοδο σε ένα σπίτι στην πόλη της Χίου και συλλάβαμε 3 ακόμα άτομα. Οι δύο είναι Αιγύπτιοι και ο ένας Παλαιστίνιος, αν δεν κάνω λάθος. Ο ένας για υπόθαλψη των δύο άλλων ατόμων που μας τους είχε κατονομάσει ο συλληφθής ο χθεσινός. Όλοι οι ανωτέρου θα, μαζί με τη σχηματιζόμενη δικογραφία θα οδηγηθούν κατά την αυτόφορη διαδικασία στον εισαγγελέα μας για τα περαιτέρω. Όσον αφορά την ποσότητα, θεωρείτε μεγάλη? 3 κιλά και 200 γραμμάρια είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Να σημειώσω ότι εμείς το τελευταίο 15ήμερο έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 7 περιπτώσεις. Αλλά οι υπόλοιπες 6 ήταν 10 γραμμάρια, 15 γραμμάρια. 3 κιλά και 200 είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για τα δεδομένα της Χίου και πρέπει να μας προβληματίσει.